Αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα. Σήμερα θα πάω στη γιατρό μου, οπότε πάμε να ετοιμαστούμε μαζί. Έχω φορέσει εδώ πέρα κόκκινη μπλούζα. Πάμε να κάνουμε το μακιγιάζ. Εδώ το foundation. Έχει πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Το έχω βρέξει το σουγκάκι. Είναι και του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος Άγιος, δεν υπάρχει καν στην Ορθοδοξία. Αντιθέτως, 13 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Ακύλας, ο Άγιος Ακύλας και η Άγια Πρισκύλα, όπου ήταν ένα ζευγάρι, παράδειγμα συζύγων, είχαν μεταξύ τους πολύ αγάπη και τρυφερότητα, μαθητές, συνοδοιπόροι του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, οπότε εγώ προτιμώ να γιορτάζω την αγάπη και τον έρωτα και την μέρα 13 Φεβρουαρίου. Αρέσει που υπάρχει μια μέρα όπου γιορτάζουμε την αγάπη, τον έρωτα. Είναι σημαντικό έτσι, επειδή χανόμαστε μες στην καθημερινότητα, να έχουμε κάτι να μας το υπενθυμίζει ότι πρέπει μεταξύ μας να υπάρχει αγάπη, τρυφερότητα, νιάξιμο, να δείχνουμε και να εκδηλώνουμε τα αισθήματά μας κάθε μέρα. Και όχι εντάξει, σ' αγαπώ, το ξέρεις, αφού το ξέρεις, όχι, άμα δεν μου το εκδηλώσεις, πώς θα το ξέρω. Οι άντρες πρέπει να φέρνουν λουλούδια, εγώ λατρεύω τα λουλούδια, στις γυναίκες και οι γυναίκες να κάνουν έστω και μικρά δωράκια, άσχετα να δείχνουν ότι σκέπτονται τον άλλον, να μην ψωνίζουμε ας πούμε μόνο για τον εαυτό μας. Ώστε να εκδηλώνουμε και εμείς την αγάπη μας, αλλά επειδή θέλει δουλειά κάθε σχέση, αν δεν δουλέψεις, αν δεν το εκδηλώσεις αυτό, αν δεν την αναθερμαίνεις συχνά, με λουλουδάκια, με δωράκια, με όμορφα λόγια, όλα χρειάζονται, δεν είναι περίτα τα λόγια. Να είναι αληθινά όμως, αλλά έτσι δείχνεις τον άλλον την αληθινή σου αγάπη όταν εκδηλώνεις ότι τον σκέπτεσαι και ότι σε σκέπτεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στήριξη, αγάπη, κατανόηση, σεβασμός και όλα αυτά πάνε μαζί με τα δώρα. Έτσι, γιατί και το δώρο είναι μια εκδήλωση αγάπης. Εγώ δεν συμφωνώ ότι τα δώρα είναι περιτά ή μου φτάνει η αγάπη σου ή η συμπεριφορά σου. Όχι. Η συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει και ότι θα κάνεις ένα δωράκι στον άλλο το παραμικρό. Το παραμικρό. Και δεν χρειάζεται να ξοδευτείς. Μπορεί να φτιάξεις κάτι χειροποίητο, κάτι. Αυτό δείχνει αγάπη. Αφιέρωσες χρόνο στον άλλο, έτσι. Να λέμε στον άλλον σ' αγαπώ, να του το δείχνουμε, να του το γράφουμε. Οι γυναίκες πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια, προστασία, αγάπη τον άντρα, όσο ανεξάρτητη και να είσαι, όσα χρήματα και να βγάζεις, όσο δυναμική και να είσαι, αυτό είναι απαραίτητο για τη γυναίκα, όπως και για τον άντρα να νιώθει από εμάς την τρυφερότητα. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις, η δικιά μου στάση απέναντι στις σχέσεις. Με πάντα θα βρω το παραμικρό να κάνω δωράκι στον άλλον. Και όχι μόνο το Αγίου Βαλεντίνου, γενικά.
Γιατί υπάρχει τρόπος. Άμα θες, υπάρχει τρόπος. Μακριά, κορίτσια μου, από τσιγκούνιδες. Όσοι γρινιάζουν συνήθως για το Αγίου Βαλεντίνου χωρίς μια ουσιαστική θεολογία, είναι τσιγκούνιδες. Μία φίλη μου είχε πει μια συμβουλή και την κρατάω πάρα πολύ. Καλύτερα με φτωχότερο, αλλά να είναι δοτικός προς τη γυναίκα γενικότερα, και από συμπεριφορά και από τρυφερότητα και από δώρα κτλ. Παρά με τσιγκούνι, γιατί με το τσιγκούνι θα ζήσεις χειρότερα και από να είσαι άπορος. Θα ζήσεις χειρότερα. Έχω ανεχτεί πολλά κι εγώ όταν ήμουν μικρότερη, αλλά τώρα πλέον, εντάξει, έχω μάθει κάποια πράγματα και πάω μόνο σύμφωνα με τα θέλω μου. Δεν ανέχομαι κάτι διαφορετικό, αλλιώς μόνη μου, εγώ μια χαρά ευτυχισμένη είμαι, οπότε αν δεν με καλύπτεις σε αυτά, μόνη. Και αυτό να κάνετε κι εσείς, ήταν καλό να το κάνετε, μην ανέχεστε να δικαιολογείτε τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι θα βρείτε και τον κατάλληλο. Γιατί άμα ανέχεστε τσιγκούνιδες, τους εγωιστές και όλα αυτά, εγώ χαράμισα αρκετά χρόνια με λάθος χαρακτήρες και τα λέω για να προλάβω κάποιες κοπέλες, ας πούμε, ότι όσο πιο νέα είσαι και έχεις αυτές τις απαιτήσεις, τόσο καλύτερα, τόσο πιο πιθανό να βρεις τον κατάλληλο χαρακτήρα, τον καλό το χαρακτήρα. Βάζουμε και το σεβαλιέ μας. Βάζουμε και το αρωματάκι, τη δαντελίτσα την έχω βάλει εγώ. Αχ, να δεις καταπληκτικά. Και θα αφήσω και κάτω τα μαλλιά μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Για τα καπάκια. Δεν το έχω ξαναδεί. Καταπληκτικά. Γεια σας παιδιά μου, μόλις γύρισα σπίτι από τζάμπο. Πάμε να δούμε τι πραγματάκια πήρα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά πήρα ωραία πραγματάκια. Θα ξεκινήσω από ξηραφάκια. Έχει τα πιο φτηνά και τα πιο ωραία ξηραφάκια το τζάμπο. Αυτά έχει μέσα τρία και έχει αλόι βέρα και βιταμίνη ε. Καταπληκτικά, τα παίρνω συνεχώς. Σερβιετάκια τα μικρά, τα φρέσκελ με 40 μέσα, τα οποία επίσης παίρνω συνέχεια για καθημερινή χρήση. Καταπληκτική κορδέλα, την οποία την ήθελα πάρα πολύ και για χρηστικούς λόγους και επειδή έχει περλίτσες πάνω, τις οποίες λατρεύω βεβαίως. Λοιπόν, θέλεις να πιάσεις κοτσίδα τα μαλλιά σου, το χειμώνα κάνει κρύο αλλά δεν μπορείς να βάλεις σκουφάκι, οπότε βάζεις αυτή τη μάλινη υπέροχη κορδελίτσα εδώ με τις περλίτσες και είσαι και ζεστή και πάρα πολύ όμορφη. Έχει και την καρτελίτσα εδώ, είναι τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πήρα για τις οδοντοβουρτσές μου καπάκια. Πολύ ωραία χρώματα. Και πήρα και μαντιλάκια family
τρία πακέτα και 15 μέσα, μυρίζουν ωραία, αγαπημένα, τα πιο οικονομικά από όλα. Και πήρα και αυτό εδώ το υπέροχο λεκανάκι για τις μαγειρικές μου. Είναι πολύ μικρό μέγεθος και είναι απλά τέλειο και ωραίο χρώμα. Αυτά ήταν τα πραγματάκια, παιδιά. Μου πέσε και το γυαλί. Πάω να φάω γιατί πεινάω σαλίκος. Φιλάκια πολλά.